Υπάρχουν σήμερα φορείς αξιόπιστοι και 250 παιδιά κάθε χρόνο βγαίνουν καθαρά. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ότι 200 άνθρωποι στηρίζονται στα πόδια τους. Διότι οι πολίτες πήγαν στο κέντρο πρόληψης της Χίου, γιατί το κέντρο πρόληψης της Χίου έδωσε τις κατευθύνσεις να πάει στην θεραπευτική κοινότητα, γιατί δραστηριοποιήθηκε η κοινότητα, γιατί δραστηριοποιήθηκε η κοινωνία, γιατί ενεργοποιήθηκε ο χρήστης και δεν είναι πια χρήστης. Υπάρχουν δύο πολιτικές, για να μιλήσουμε καθαρά. Η πολιτική όπου συνεννούμε και νομιμοποιούμε πολιτικά τη χρήση υποκατάστατα, αυτό που λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, επιστήμονες, ότι ο χρήστης ποτέ δεν αλλάζει, είναι σαν τον, σαν τον διαβητικό. Πρέπει να παίρνει πάντα την ινσουλίνη. Βέβαια. Πολύ βολεύει αυτό τη φαρμακοβιομηχανία να παίρνει πάντα ο τοξικομανής την ινσουλίνη, καθώς το σύστημα παράγει χρήστες συνεχώς και πάντα θα χρειάζεται ινσουλίνη. Εξαιρετική η βιομηχανία τους. Η ιστορία της στάσης απέναντι στη χρήση και στην εξάρτηση είναι πολιτική θέση και πολιτική στάση. Είναι πόλεμος. Διότι το πρεζάκι πρέπει να σας πω, εγώ ήθελα να σας τα πω όπως τα νιώθω. Άλλωστε δεν θα κατέβω στην πολιτική, οπότε δεν με αφορά η ψήφος. Θα σας τα πω όπως ακριβώς τα νιώθω και όπως ακριβώς τα έζησα και τα ζω. Όπως και τα παιδιά της Χίου που είδα στη φυλακή. Έχω να σας πω. Να σας πω και για την υποκρισία όπως την ένιωσα εγώ. Τον δημοσιογράφο. Για τα παιδιά της Χίου. Που είναι ντροπή τους. Και όλα αυτά έχουν και ονοματεπώνυμο βεβαίως. Αλλά ήθελα να σας πω ότι από ένα πρεζάκι κερδίζει ο μικροδιακινητής. Κερδίζει ο αστυνομικός που το συλλαμβάνει από την υπεραξία της δουλειάς. Ο εισαγγελέας που θα τον δικάσει. Ο δικηγόρος που θα πάρει τη δουλειά. Ο φαρμακοποιός που θα δώσει φάρμακα. Ο ψυχίατρος που θα αναλάβει την ιστορία. Ο παπάς που θα τον θάψει. Ο νεκροθάψης που θα κάνει την κάσα. Ένα ολόκληρο σύστημα επαγγελμάτων κερδίζει από το να υπάρχουν παιδιά που πονάνε. Και είναι ψεύτες. Και είναι ψεύτες όταν λένε ότι ο χρήστης δεν θα σηκωθεί όρθιος. Θέλω να σας πω ότι τα γάλματα μόνο όταν γονατίζουν σπάνε. Οι άνθρωποι όταν γονατίζουν σηκώνονται. Και εγώ το έχω δει. Θέλω να σας πω ότι σήμερα και θέλω να σας κινητοποιήσω όσο το δυνατόν. Στηρίξτε αυτά τα μάτια στο κέντρο πρόληψης της Χίου. Δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού των φορέων. Είμαστε με τον ΟΚΑΝΑ, είμαστε με το ΚΕΘΕΑ, είμαστε με το κέντρο πρόληψης, είμαστε με το 18. Είμαστε κατά των ναρκωτικών. Είμαστε κατά των ναρκωτικών και κατά των αιτιών που τα δημιουργούν. Εκεί είναι η πολιτική μάχη. Στοιχείο, πολλοί ξέραν ότι υπάρχει θέμα. Εκτός από τους γονείς. Έτσι ξέρω εγώ. Έτσι ξέρω όλες τις ιστορίες Χριστών. Ξέρω όλες τις ιστορίες διακίνησης ναρκωτικών. Ο γονιός το μαθαίνει τελευταίος. Καταλαβαίνει, αλλά κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλει να καταλάβει. Τον πονάει, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ δηλαδή όταν σου έλεγε ο δάσκαλος ότι το παιδί δεν πάει καλά, ήσουν με το δάσκαλο ή έλεγες τι λέει αυτός για το παιδί μου. Με την ίδια αντίληψη. Να είμαστε λίγο επικείς. Με αυτούς που γονάτισαν πρώτοι. Και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ιστορία μιας άλλης κουλτούρας στο χωριό, γιατί το χωριό αυτό είναι πρωτοπόρο. Αφού έρχεται σήμερα και κάνει εκδήλωση και ανοίγει το θέμα να το κουβεντιάσει. Και δεν το κουκουλώνει όπως άλλα χωριά. Και άλλες πόλεις. Και άλλες γειτονιές. Που οι άνθρωποι δεν κλείνουν στα μπατζούρια. Δεν αλλάζουν γειτονιές. Δεν αλλάζουν ολόκληρες πόλεις. Αλλά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μέσα στο χωριό. Το πρόβλημά τους δηλαδή. Να σώσουν το παιδί τους. Αυτό παιδί θα σωθεί μόνο του. Δηλαδή όταν θα έρθουν τα πρώτα θεραπευμένα παιδιά από το ΚΕΘΕΑ. Εδώ στο χωριό. Τάδα. Είδα μια κοπέλα στις φυλακές Κορυδαλού. Όμορφη είναι σήμερα. Καθαρή. Παλεύει τη ζωή της. Αυτή πώς θα έρθει εδώ στο νησί. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να έρθει ούτε ως ηρωίδα, γιατί τη ζωή της έσωσε. Αλλά ούτε και ως δαχτυλοδεικτούμενη.
Απαιτώ και σας ζητώ να έρθει ισότιμα. Και σας παρακαλώ. Αυτό. Η γνωριμία με τις ουσίες για τα νέα παιδιά ξεκινάει συνήθως στην εφηβεία. Ξέρετε κι εσείς ότι η εφηβεία είναι μια μετάβαση. Είναι μια μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Κάθε μετάβαση φέρνει κρίση, φέρνει ανισορροπία. Δεν είναι εύκολη, όχι μόνο για τον ίδιο τον έφηβο που βιώνει όλες αυτές τις γνωστές αλλαγές, αλλά για όλο το οικογενειακό σύστημα. Και αυτό επίσης είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν υποστηρίζουμε όμως την άποψη ότι επειδή τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, ότι αυτό και μόνο αρκεί για να μπλέξουμε τα ναρκωτικά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σημασία έχει με τι εφόδια έχει έρθει αυτός ο έφηβος σε αυτή την αναπτυξιακή φάση. Πώς έχει περάσει τα προηγούμενα στάδια της ζωής του. Ποια είναι η ποιότητα της σχέσης αυτή τη στιγμή μέσα στην οικογένεια. Εάν υποθέσουμε ότι ένας άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο, και δεν το υποθέτουμε γιατί όντως ισχύει αυτό, είναι η πίεση της παρέας. Ακούγεται ότι τα παιδιά μπλέκουν γιατί τα πιέζουν οι φίλοι και τα επηρεάζουν. Ή ότι τα παιδιά μπλέκουν γιατί θέλουν να πάνε κόντρα στους γονείς, θέλουν να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όλα αυτά είναι κυρίαρχοι παράγοντες, αλλά είναι μόνο για το πρώτο στάδιο στον δρόμο της εξάρτησης, για το στάδιο του πειραματισμού. Για να μείνει ένας έφηβος στην χρήση, για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια ουσία, όποια και να είναι αυτή, θα πρέπει να βρει κάποιο νόημα σε αυτή. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να επηρεαστεί από το φύλλο και να δοκιμάσει, αλλά αν αυτό είναι μια αρνητική εμπειρία για τον ίδιο, θα σταματήσει εκεί. Ότι σαν κέντρο πρόληψης δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία 15 χρόνια, για την αρχή που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε, κάνουμε συνεργασίες με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί ο στόχος μας είναι, πέρα από την οικογένεια και την κοινότητα, μέσα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας σχολείου, να αναπτύξουμε σχέσεις, δικτύωση, ώστε να ενεργοποιήσουμε και τη σχολική κοινότητα, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών, όσο και σε επίπεδο διοίκησης, ώστε να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν για τα θέματα που αφορούν την πρόληψη των εξαρτήσεων, ποιο ρόλο μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός απέναντι στους νέους που μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, διότι και το σχολείο είναι μία από τις ομάδες μετά την οικογένεια και τους φίλους που το παιδί κοινωνικοποιείται και που παίρνει κάποια μηνύματα. Και μέσα από αυτό, δουλεύοντας με τους ίδιους εκπαιδευτικούς, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ρόλο τους σαν παιδαγωγοί και στη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στα παιδιά μέσα στην τάξη, αλλά και μετά από κάποια σεμινάρια που θα κάνουμε εμάς, πώς θα ευαισθητοποιηθούν και ίσως και εφαρμόσουν κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας με εποπτεία δική μας, ώστε να λειτουργήσουν και οι ίδιοι πολλαπλασιαστικά για το κομμάτι της πρόληψης. Κοιτώντας την πραγματικότητα, θα δούμε ότι για τον κάθε χρήστη, ο λόγος ο οποίος συνεχίζει κάτι τέτοιο είναι μοναδικός. Το κοινό στοιχείο όλων είναι ότι η ουσία έχει μπει στη ζωή του αντικαθιστώντας μία πραγματική ή φανταστική έλλειψη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους λείπουν οι γονείς τους, άνθρωποι οι οποίοι τους λείπει η ελευθερία τους, άνθρωποι οι οποίοι τους λείπουν τα κίνητρα, άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους λείπει, όμως κάτι τους λείπει σίγουρα, και δημιουργούν μια προσωπικότητα τέτοια που η ουσία παίζει κεντρικό ρόλο. Δεν γίνεται δηλαδή να ζήσουν χωρίς αυτήν. Η άποψή μας είναι ότι ένας πολιτιστικός συλλόγος δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με μουσική. Είναι ένα μεγάλο θέμα της κοινωνίας αλλά και του χωριού μας. Για να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να δώσουμε ένα στίγμα για το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ουσίες, για την νεολαία που όπως και να γίνει είναι θέμα και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα το λύσουμε εμείς. Εμείς δίνουμε το ερέθισμα για να μπορέσουν να βάλουμε έτσι ένα λιθαράκι στην όλη θεματολογία και στο όλο πρόβλημα που λέγεται ουσίες. Και πιστεύω ότι
δίνουμε, ξεκινάμε από τώρα, από τον Αύγουστο, και όπως έχω κουβεντιάσει με τον ΚΕΘΕΑ, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει και το χειμώνα και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και την άνοιξη, όποτε βέβαια μας επιτρέψουν οι συνθήκες και ο προγραμματισμός, όχι μόνο δικός μας, αλλά και των οργανισμών όπως είναι το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ.